Πραγματικά έναν εφιάλτη πέρασε και από τη δική σας κοινότητα. Είναι δράμα η κατάσταση, είναι οτοματική, πολύ μεγάλες ζημιές σε σπίτια. Ο πυροσβεστικός σταθμός καταστράφηκε. Καταστράφηκε ο πυροσβεστικός σταθμός. Αυτοκίνητα καταστράφηκαν. Η φωτιά του αναμένεται σε μεγάλο βαθμό στο βουνά πέριξ της Εφταγόνιας που προχωρεί προς το Κλονάρι, Σανίδα κλπ. Σε μεγάλη έκσταση, σε πολύ μεγάλη έκσταση και πέριξ της κοινότητας της Εφταγόνιας είναι όλα τα βουνά λαμπάδες. Όλα τα βουνά έχει καταστραφεί η κοινωνία ολόκληρη, η γεωργία, τα πάντα. Και δυστυχώς ακόμα φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην αρχή της αντιμετώπισης αυτής της πυρκαγιάς. Κύριε Τσολάκη, όλοι οι πολίτες, οι κάτοικοι που βρίσκονταν εκεί είδαν μια μαύρη ατμόσφαιρα, έκαναν λόγο για μια πυρκαγιά. Μαύρη, γιατί αυτό το πράγμα δεν ξαναγίνει. Δεν ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Και θα πάει και συνέχεια όλη νύχτα με αυτόν τον λόγο. Ήτανε τόσο γρήγορο, γιατί πολλοί κάτοικοι έλεγαν ότι ενώ έβλεπαν την πυρκαγιά να βρίσκεται μακριά από τη δική τους κοινότητα, επεκτάθηκε τόσο γρήγορα. Μάνα μου, μέσα... οι ανέμοι που φυσούσαν ήταν τόσο δυνατοί που έτρεχε η φωτιά. Έτρεχε συνέχεια. Επίσης 100 μέτρα σύντησε δευτερόλεπτα. Πέρι του που τους δομείς έτρεχε. Έτρεχε. Πού να προλάβουν για τα μέσα, για το άσφα και τα βουνά ολόκληρα. Χωρίς αγροτικούς δρόμους, χωρίς μέτρα προστασίας κλπ. Δυστυχώς οι ορεινές περιοχές δεν είναι καθόλου εύκολες. Έμα είναι βουνά, μαλάμου, είναι βουνά. Είναι βουνά. Εσείς πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Είμαι στο χωριό τώρα, μέσα στην Εφταγόνια, που βρίσκομαι. Μάλιστα. Είχα πάει λεμεσό και με πήραν τηλέφωνο και επέστρεψα αμέσως μετά από την έκρηξη της πυρκαγιάς στον Αρκαμπά και επέστρεψα αμέσως. Και τι κάνετε αυτή τη στιγμή εκεί? Αυτή τη στιγμή είμαστε έξω από το σπίτι μου, το οποίο εσώσαμε με 1000 βάσανα. Το σώσαμε. Θα μείνετε εκεί, θα φύγετε? Υπάρχουν άλλοι κάτοικοι που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, διότι είναι περιοχές που έχουν εκενωθεί. Υπάρχουν κάτοικοι που έχουν μείνει πίσω. Υπάρχουν αρκετοί που είναι σε ασφαλή με σημεία μέσα στο χωριό, αλλά το χωριό είναι χωρίς ρεύμα. Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια μέσω του επάρχου για να ξεκινήσουν οι οτρήσεις του χωριού για να έχουμε νερό. Χωρίς ρεύμα και λοιπά και ο Θεός βοηθός. Θα μείνετε εκεί, θα περάσετε εκεί το βράδυ? Πού θα πάω, πρέπει να φύγω εγώ από το χωριό, για όνομα του Θεού. Οι οδηγίες που έχετε από την πολιτική άμυνα ποια είναι? Καλά, η πολιτική άμυνα προσπαθεί να μετακομίσει κόσμο και λοιπά. Διότι ναι, μιλάμε για εκένωση, διότι υπάρχει, ακόμα υπάρχει η απειλή. Έχετε αποφασίσει από μόνοι σας εσείς να μείνετε εκεί στο χωριό, θα περάσετε όλο το βράδυ εκεί? Μάνα μου, δεν θα κοιμηθούμε εμείς θα είμαστε εδώ για προστασία, να βοηθήσουμε. Οι φωτιές μένονται συνέχεια, μπέριξη των σπιτιών. Μάλιστα, κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε.